Ευχαριστήσω για την πρόσκληση και είναι τιμή μου σήμερα να βρίσκομαι ανάμεσά σας και να συμβάλλω και εγώ όσο μπορώ περισσότερο με τη δική μου εμπειρία και γνώση στο θέμα που έχει να κάνει με τη βελτίωση της ψυχικής υγείας, κυρίως των ηλικιωμένων, που είναι και το θέμα το οποίο με ενδιαφέρει και ασχολούμαι. Όπως καταλαβαίνετε και γνωρίζετε μάλλον, το θέμα της ψυχικής υγείας των ηλικιωμένων είναι ιδιαίτερα σημαντικό, δεδομένου ότι οι ηλικιωμένοι είναι η ομάδα του πληθυσμού η ταχύτερα αναπτυσσόμενη ηλικιακά τα τελευταία χρόνια και αναμένεται τα επόμενα χρόνια να είναι αυτή η οποία θα έχει την μεγάλη δουλειά στο δημογραφικό μας κάδρο. Μια ομάδα που να ξέρετε ότι οι άνθρωποι πάνω από 65 χρόνια και πάνω από 85 χρόνια θα είναι ομάδες του πληθυσμού που θα τρέχουν πιο γρήγορα μέχρι το 2030. Μια επόμενη πληροφορία που είναι πάρα πολύ χρήσιμη είναι ότι τα τρία προβλήματα υγείας τα οποία θα μας απασχολήσουν τις επόμενες δεκαετίες έχουν την ψυχική υγεία, τα νευροεκφυλιστικά νοσήματα και την ευρολογία. Συνεπώς, αν τα βάλετε κάτω, θα δείτε ότι οι ηλικιωμένοι που θα αποτελούν και το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού θα έχουν θέματα ψυχικής υγείας, όπως και οι νέοι, κυρίως είναι η κατάθλιψη και η άνοια, τα δύο νομίζουμε θέματα τα οποία μας απασχολούν. Και τα οποία χρήζουν φυσικά αντιμετώπισης. Και η αντιμετώπιση πρέπει να έχει μια ολιστική προσέγγιση. Πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τελευταίες προσεγγίσεις εξατομικευμένη. Πρέπει να είναι ανθρωποκεντρική. Και πρέπει να αντιλαμβάνεται τον άνθρωπο σαν μια μονάδα η οποία αποτελείται από ένα βιολογικό, ένα κοινωνικό, και από ένα ψυχολογικό μοντέλο. Συνεπώς το βιοψυχολογικό μοντέλο, εξατομικευμένο και ανθρωποκεντρικό, αποτελεί την καλύτερη προσέγγιση αυτή τη στιγμή στην αντιμετώπιση των ψυχικών προβλημάτων υγείας της τρίτης ηλικίας. Σε αυτό το κομμάτι, καταλαβαίνετε ότι μέσα στις προσεγγίσεις, εκτός από τις βιολογικές προσεγγίσεις, είναι και τις ψυχοκοινωνικές προσεγγίσεις. Άρα, εκτός από αυτές τις φαρμακευτικές παρεμβάσεις, έχουμε και τις μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις. Στις μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις θα εντάξετε σίγουρα την ψυχοθεραπευτική παρέμβαση και σίγουρα θα εντάξετε και τις παρεμβάσεις που έχουν να κάνουν με την κινητοποίηση των ανθρώπων. Ανάμεσα σε αυτές τις παρεμβάσεις που έχουν να κάνουν με την κινητοποίηση των ανθρώπων, αυτών τις τρεις ηλικίες με προβλήματα ψυχικής υγείας, εντάξεται και η φυσιοθεραπεία που έχει να κάνει όχι μόνο με ανθρώπους που έχουν προβλήματα κινητικά, γιατί η τρίτη ηλικία συνοδεύεται με κινητικά προβλήματα. Συνοδεύεται με προβλήματα που έχουν να κάνουν με διαταραχές ισορροπίας, με διαταραχές της βάλυνσης, έχουν να κάνουν με πτώσεις, άρα έχουν θέσει οι φυσιοθεραπευτικές παρεμβάσεις στην πρόληψη αυτών των καταστάσεων. Αλλά να θυμίσω ότι οι άνθρωποι που υποφέρουν από προβλήματα ψυχικής υγείας στην ηλικία, οι πτώσεις και οι διαταραχές ισορροπίας είναι πολύ μεγαλύτερες. Άρα, στις μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις θα εντάξετε οπωσδήποτε και τις παρεμβάσεις φυσιοθεραπευτικού περιβάλλοντος που έχουν να κάνουν με μια ενεργοποίηση της μη κινητικής δραστηριότητας των ανθρώπων που μεγαλώνουν. Παράλληλα, και με μια βελτίωση των παραμέτρων που έχουν να κάνουν με παραμέτρους που μπορούν να τους οδηγήσουν, όπως είπα, σε πτώσεις ή σε έκπτωση των ιατρικών λειτουργιών. Σήμερα ξέρουμε. Και μπορώ να σας το πω ότι τα τελευταία χρόνια οι μελέτες γύρω από την επίδραση της άσκησης, από την επίδραση της φυσικής άσκησης τόσο στη σωματική υγεία όσο και στις νοητικές δραστηριότητες έχουν τρέξει πάρα πολύ και αρχίζουν και δείχνουν πολύ σημαντικά ευρήματα στο πώς η φυσική άσκηση που ενδεχομένως έχουμε εντάξει κυρίως στους νέους μπορεί να έχει μια πολύ μεγαλύτερη σημασία με τους ανθρώπους τους μεγάλους. Βελτιώνοντας τόσο τις νοητικές τους λειτουργίες, υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι η φυσική άσκηση σε ανθρώπους που έχουν μια στοιχειώδη φυσική άσκηση όπως είναι το περπάτημα, μπορεί να βελτιώσει τις νοητικές λειτουργίες κατά ένα ποσοστό περίπου 14% των κίνδυνων να έχουν νοητική έκπτωση σε σχέση με ανθρώπους οι οποίοι δεν κάνουν φυσική άσκηση. Άρα είμαστε σε μια περίοδο όπου το ενδιαφέρον μας για την πρόληψη για τα προβλήματα που σας ανέφερα προηγουμένως, έχει μπει και με τη φυσική άσκηση και θεωρώ ότι έπρεπε ήδη να έχει γίνει. Το άλλο κομμάτι είναι εκτός από την πρόληψη στους υγιείς, είναι και το πώς μπορεί η φυσική άσκηση μέσα από ειδικούς που είναι εκπαιδευμένοι στο τι θα παρέχουν και πώς θα το παρέχουν, μπορεί να βοηθήσει ήδη
ασθενείς, χρησιμοποιώντας όμως την προσέγγιση που σας είπα προηγουμένως, εξατομικεύοντας την παρέμβαση, κάνοντας την ανθρωποκεντρική, καταλαβαίνοντας τις ανάγκες των ανθρώπων στους οποίους θέλουμε να κάνουμε αυτή την παρέμβαση. Δεν υπάρχει πλέον μια γενικευμένη παρέμβαση, αλλά υπάρχουν πολύ στοχευμένες παρεμβάσεις, εξατομικευμένες για τον κάθε άνθρωπο που θα έχουμε δίπλα μας. Η κατάθλιψη, η ιατρική κατάθλιψη, που είναι ιδιαίτερα σημαντική για μας, γιατί αποτελεί πολλές φορές έναν προπομπό της έκδοσης των ιατρικών λειτουργιών, έχει βρεθεί ότι μπορεί να βελτιωθεί στα συμπτώματα με παρεμβάσεις που έχουν σαν στόχο κυρίως την φυσική ενεργοποίηση του ασθενούς. Επαναλαμβάνω, ποτέ δεν πρέπει να σκεφτούμε μονάχα μία παρέμβαση, πρέπει να τις δούμε σαν ένα σύνολο παρεμβάσεων που έχουμε στη φαρέτρα μας, οι οποίες μπορούν κάθε μια ξεχωριστά και στο σύνολό τους να έχουν πολύ καλά αποτελέσματα για τους ασθενείς. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσα από μια καλή κατανόηση του ασθενούς και από μια πολύ καλή εκπαίδευση τόσο των λειτουργών ψυχικής υγείας όσο και των ανθρώπων που θα εφαρμόσουν τις πρακτικές της φυσικής άσκησης ή θα δώσουν τις συμβουλές εν προκειμένου φυσιοθεραπευτών ή αν είναι τίποτα που ασχολούνται με την σωματική ασθένεια.